μετά την από 10/01 ιστορία μας, σας κάνουμε γνωστή την αντίθεσή μας στην εγκατάσταση αναμονικών σταμάτη καταπονίας. Αφορμή στάθηκε το 9/12 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Λιών σχετικά με την έκκληση του χωροταξικού σχεδίου για τις ΑΠΕ, σύμφωνα με την οποία ζητείται να περιοριστεί ο αριθμός των αναμονικών όπως προβλέπεται για το Δήμο, να περιοριστεί ο αριθμός των αναμονικών μονεμασία δηλαδή στο 4% της έκτασης και όχι στο 8% που αναφέρεται η μελέτη. Επιπλέον, οι ανεμογεννήτριες να τοποθετηθούν σε χώρους που θα ορίσει η Δημοτική Αρχή. Απόφαση η οποία έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την ολική προεκλογική δέσμευση της Δημοτικής Αρχής του 2002. Εντός παρενθέσεως, δεσμευόμαστε να μην επιτρέψουμε την εγκατάσταση ανεμογεννήτριων στην περιοχή μας. Κλείνω παρένθεση. Το ιστορικό της προσπάθειας βιομηχανοποίηση του τόπου μας μέσω της εγκατάστασης ανεμογεννητριών ξεκινάει εδώ και τουλάχιστον 10 χρόνια. Σεβόμαστε τις απόψεις όλων των συμπατριωτών μας. Καθένας έχει τη δική του άποψη. Εύχομαι όλοι οι συμπατριώτες μας να αναγνωρίζουν, να μας αναγνωρίζουν και εμάς ότι έχουμε μια συγκεκριμένη άποψη. Το αναλάζουμε ή δεν αλλάζουμε απόψεις. Αυτό κατά την άποψη τη δική μου δεν είναι κατακριτέο. Αφενός, εδώ άλλαξαν άποψη κάποιοι που πήγαν στην Υπουργή των Ελλήνων και τα είπαν τις προηγούμενες φορές να μην τα ξαναπούν. Εμείς η άποψή μας, η απόψη μας πάνω στο θέμα είναι σαφέστατες και η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου έχει αποφανθεί. Υπάρχει η συγκεκριμένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Εάν τη διαβάσει κανείς προσεκτικά, είναι 370 του 2008, από τις 5 Δεκεμβρίου του 2008. Εάν κανείς τη διαβάσει προσεκτικά, απαντάει σε όλα τα ερωτήματα που ακούστηκαν στην επιστολή των συλλόγων. Και απαντάει με σαφήνεια και πάρα πολύ λογικά. Θα έλεγα να μην σας τη διαβάσω, θα την στείλω μια φορά ακόμη στους συλλόγους να τη δούμε. Το μόνο που θα ήθελα να σας πω είναι το ότι στο ερώτημα εδώ που τίθεται είναι η υπέρ της εγκατάστασης ΑΠΕ σε σπάνιους τόπους αρχαιολογικού και φυσικού κάμπου σε προστατευόμενες περιοχές. Απλώς να διευκρινίσω ότι κανείς δεν είναι υπέρ της εγκατάστασης σε αυτούς τους συγκεκριμένους τόπους αναμογεννητριών. Ίσα-ίσα που μέσα από τους λόγους που έχουμε αναφέρει στην απόφασή μας που σας είπα προηγουμένως, γράφουμε ότι ο πρώτος λόγος θα πρέπει να προστατευτεί το ιστορικό, πολιτισμικό, φυσικό περιβάλλον στην περιοχή. Εγώ θέλω να πω στον κύριο Δήμαρχο να τον συμβουλεύσω δηλαδή, μέχρι που να βάλει να τοποθετήσει αναμονή στα βάλια, γιατί θα τις βάλει από ό,τι έχω καταλάβει. Όταν εδώ τουλάχιστον υπάρχουν 100 άνθρωποι να γίνει όλα κλπ. Να πει ξεκάθαρα. Για να τελειώνει, γιατί το θέμα θα φροντίσει συνεχώς. Κύριοι, η συμπολίτευση και δύο-τρεις πως είναι 13 από τους 17 θέλουν τις αναμογεννήτριες. Και οι 4 από εδώ δεν τις θέλουν. Αυτή είναι η σημερινή κατάσταση. Τώρα, να μας λέει ο κύριος Δήμαρχος ή να λέει σε αυτά τα παιδιά έχει φοβηρία που δεν τα ξέρω, ένα-δύο ξέρω, ότι δεν θα τις βάλουμε στον αύριο χώρο του Αγίου Χαράλαμπου και στον αύριο χώρο του Άγιου Νικόλα και ξέρω εγώ στον αύριο χώρο του Αγιώργη, δεν πήγε κανένα, θα τις βάλουμε παραπέρα οι κακοί να μπορούν να μπουν. Το ίδιο θέμα έρχεται σαν Σύρια και επαναλαμβάνεται. Χωρίς τελικά να υπάρχει ουσιαστική αφορμή. Αφορμή υπήρξε ουσιαστική με την αίτηση που έκανε μια εταιρεία με αδειοδοτήσεις και δόθηκε μια απάντηση από το Δημοτικό Συμβούλιο, η οποία ήταν απορριπτική για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Άρα υπάρχει ένα μπούσουλας πως το σκεπτικό. Παίρνω τον λόγο για να κάνω μια πολιτική παρατήρηση στα όλα που δικαίωμα και του κάθε συλλόγου προσωπικών και του κάθε ατόμου που εκφράζει τις απόψεις αυτές γενικότερα. Οπωσδήποτε συμφωνώ με την ρίση ότι θα πρέπει να ερωτηθεί η τοπική κοινωνία, το έχω επαναλάβει και ο κυρίαρχος ο λαός. Όμως, σε ευρύτερο πλαίσιο, ως προς την πράσινη ανάπτυξη, θέλω να τονίσω και με τη συγκυρία της σημερινή της προεκλογικής πανελλαδικής περίοδου, ένα κόμμα συγκεκριμένα, το ΠΑΣΟΚ, έχει δώσει ξεκάθαρη προτεραιότητα στον τομέα πράσινη ανάπτυξη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Από την πλευρά της δημοκρατίας. Και
προσωπικά όταν ήμουν δήμαρχος, αλλά και τώρα ήμουν πάντα ανέκαθεν κατά των αναμνητριών. Κατά της τοποθέτησης των αναμνητριών στο τέλος.